Σκληρές απαιτήσεις και γκρίνια είναι το δίπτυχο των δανειστών όσον αφορά στο θέμα των συντάξεων. Η Τρόικα παραπονέθηκε ότι η ελληνική πλευρά δεν παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο περικοπών, την ώρα που οι προτάσεις των δύο πλευρών απέχουν αρκετά μεταξύ τους. Μειώνονται. Κάθε μήνα μειώνονται. Μειώνεται γύρω στα 25 ευρώ κάθε μήνα. Τώρα έχετε 4 μήνες. Σας βλέπουμε ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Είναι αυτά τα λίγα από τη σύνταξη. Τα λίγα και πού θα πάμε. Μας έχουν μουρλάνει κάθε μέρα. Θα μειώσουν, θα μειώσουν. Για να δούμε. Μας έχουν μειώσει πρώτοι. Θα μας μειώσει αυτός που θα βγει. Η πρόταση της ελληνικής πλευράς είναι να υπάρξει μια εθνική σύνταξη 384 ευρώ για όλους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με ποσοστό αναπλήρωσης 80% για συντάξεις έως 700 ευρώ και ποσοστό αναπλήρωσης 70% για υψηλότερες συντάξεις. 30 χρόνια δουλειά, 700 ευρώ και μου μειώσαν και τα 80. Σαν πολίτες αυτής της χώρας θα ανεχτούμε ό,τι μας λένε, πλην όμως ότι ο κόσμος κάποτε δεν θα αντέξει και θα προβεί σε ορισμένα πράγματα τα οποία θα είναι μοιραία για την εποχή μας. Τώρα η πρόταση των δανειστών από την άλλη ζητούν εθνική σύνταξη με εισοδηματικά κριτήρια και ποσοστό αναπλήρωσης στο 55%. Αυτό πρακτικά σημαίνει μια μεγάλη μείωση συντάξεων.